που στις εισόδους των σχολών, ας πούμε, να υπάρχουν μονίμως αστυνομικοί, πράγμα που δεν νομίζω ότι συνάδει προς την ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα, εν πάση περιπτώσει, ή αλλιώς θα έπρεπε να μείνει αναποτελεσματική η αστυνόμευση, διότι με το να κληθεί εκ των υστέρων κλπ. Η αστυνομία είναι ουσιαστικά αυτό το καθεστώς που επικρατούσε και προηγουμένως. Μην νομίζετε ότι προηγουμένως δεν μπορούσε να μπει η αστυνομία. Παραδείγματος χάρη για τα αυτόφορα κακουργήματα μπορούσε να μπει. Και είναι βέβαιο ότι διαπράττονται αυτόφορα κακουργήματα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Διαπράττεται, ας πούμε, διακίνηση ναρκωτικών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το βλέπουμε από σύριγγες διάφορες που πέφτουν κάτω και άλλα. Λοιπόν, γιατί δεν έμπαινε. Τις δείξαμε μια φορά στην εκπομπή και εγώ σας πλέον. Γιατί δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε για πολιτικούς λόγους. Mm-hmm. Λοιπόν, για μένα η λύση θα ήταν να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία που να υπάγεται στις εντολές του Πρίτανη, να υπάρχει περίφραξη των πανεπιστημιακών χώρων, να μην μπαίνει βγαίνει όποιος θέλει, να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία από τα οποία μπορείς να μπεις και να βγεις, και να υπάρχει και έλεγχος ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, αν έχει δουλειά ή δεν έχει. Λοιπόν, και οι δήμοι αυτοδιοικούμενοι είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, και οι δήμοι αυτοδιοικούμενοι είναι, αλλά αστυνομεύονται από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχει διαφορά. Οι δήμοι είναι απλώς αυτοδιοικούμενοι. Για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα το Σύνταγμα προβλέπει πλήρη αυτοδιοίκηση, πράγμα που δεν το προβλέπει για κανέναν άλλον. Και βεβαίως οι δήμοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. Αντιθέτως, οι χώροι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μικροί χώροι, περιορισμένοι σε σχέση με το σύνολο της επικράτειας, όχι όμως τόσο περιορισμένοι ώστε να μπορούν να αστυνομευθούν αποτελεσματικά με κάποιες περιστασιακές, ας πούμε, εισόδους της αστυνομίας. Για μένα χρειαζόταν ένα άλλο μοντέλο, το οποίο θα ήταν και πιο σύμφωνο με το Σύνταγμα και πιο σύμφωνο με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρείτε ότι μια ιδιωτική αστυνομία θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική τη στιγμή, μάλιστα, που όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, οι ιδιωτικοί αστυνομικοί ούτε παρέμβαση ουσιαστική μπορούν να κάνουν, ούτε συλλήψεις μπορούν να κάνουν. Όχι, δεν σας μιλάω για ιδιωτική αστυνομία. Σας μιλάω για πανεπιστημιακή αστυνομία. Ναι, δηλαδή για σώμα το οποίο θα υπάγονταν στις εντολές του Πρίτανη και θα ήταν δημόσιο σώμα, όπως είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γενικά. Θα ήταν σώμα δημόσιο αντίστοιχο με την Ελλάς. Με τη διαφορά ότι αντί να υπάγεται στις εντολές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, θα υπάγονταν στις εντολές του Πρίτανη, ο οποίος αναδεικνύεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα με τη συμμετοχή άρα και των φοιτητών, αν και τη συμμετοχή αυτή την περιορίζει ασφυκτικά μέχρι συρρυκνώσεως, θα έλεγε κανείς, ο νέος νόμος. Λοιπόν, σε αντισυνταγματικό βαθμό, κατά τη γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε λοιπόν να ελέγχεται από τον Πρίτανη και τα εκλεγμένα όργανα του Πανεπιστημίου να λογοδοτεί σε αυτά, ούτως ώστε η δραστηριότητά της να αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής ελευθερίας και όχι αντιθέτως στην καταστολή αντιφρονούντων ή της διακίνησης των ιδεών, τέλος πάντων, μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το άσυλο. Έτσι δεν είναι. Ασφαλώς. Εγώ προσωπικές μου εμπειρίες, αν θέλετε να σας πω, ότι τηλεφώνησα στην αστυνομία για να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν περικυκλώσει 20 αναρχικοί τον οικονολήπτη μου, τον απειλούν, τελικώς του πήραν και την κάμερα. Αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια. Και η αστυνομία δεν μπορούσε να έρθει. Δεν ξέρω κατά πόσο χρήσιμο είναι τελικά αυτό το άσυλο και δεν θέλω, επειδή έχω προσωπικές εμπειρίες από αυτό, να λέω αυτά τα πράγματα και να ακούγονται αυτά τα πράγματα, διότι σαφέστατα και έχει ωφελήσει πάρα πολύ την πανεπιστημιακή κοινότητα το άσυλο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο χρήσιμο είναι πλέον στις μέρες μας, κύριε καθηγητά. Σας επαναλαμβάνω ότι σαφώς υπάρχει πρόβλημα παραβατικότητας. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρξε συνάδελφός μου δημοσιογράφος που ρώτησε ένα παλικάρι που έπινε καφέ, σε παρακαλώ, πες μου πού είναι η αίθουσα που γίνεται η τάδε εκδήλωση. Και αυτό το παλικάρι σηκώθηκε, του έριξε τον καφέ στα μούτρα και άρχισε να τον χτυπάει. Συνάδελφός μου, οικονολήπτης, από άλλο τηλεοπτικό σταθμό, δεν έχει σημασία. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει πρόβλημα παραβατικότητας εν γέννη, είτε της μορφής αυτής που λέτε, είτε και άλλων μορφών στους πανεπιστημιακούς χώρους. Δεν είναι η λύση αυτή, την οποία προσπαθεί να δώσει ο νέος νόμος. Έρχεται η επέτειο της 7ης Νοεμβρίου, θα αποδειχθεί ότι δεν είναι λύση. Θα αποδειχθεί ότι θα χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ότι απλώς θα στερηθεί η αστυνομία τα προσχήματα που είχε μέχρι σήμερα για να μην επεμβαίνει. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό.
Να σας πω καλό, κάθε 17 Νοέμβρη στείνεται ένα σόου στην πλατεία Συντριβανίου. Θέλετε να σας το περιγράψω? Το έχετε δει, φαντάζομαι. Γιατί είναι μία σειρά παρατεταγμένη η αστυνομική, άλλη σειρά από πίσω παρατεταγμένη η δημοσιογράφη με τις κάμερες, λίγο πλήθος κάπου τριγύρω έτσι περίεργη κτλ. Και τι γίνεται? Βλέπουν τους 5, 10, 15 αναρχικούς να βγαίνουν από το πανεπιστήμιο, να πετάνε μερικές μολότοφ σε κάδους και σε αυτοκίνητα, να ξαναμπαίνουν μέσα. Οι αστυνομικοί να τους κοιτάνε και οι δημοσιογράφοι να καταγράφουν. Αυτό το σόου στείνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι λύση λοιπόν το να παίζουν κρυφτούλοι η αστυνομία με τους οποιουσδήποτε κουκουλοφόρους ή άλλους, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει παρανομούντες, μέσα και έξω στους πανεπιστημιακούς χώρους. Και το να, θα μπει η αστυνομία, παραδείγματος χάρη, και δεν θα τους κυνηγάει μόνο τη θεολογία, θα τους κυνηγάει και λίγο παραπέρα μέσα. Πάντως, λύση δεν πρόκειται να υπάρξει στο πρόβλημα με τον τρόπο αυτόν. Ναι. Διότι η Ελλάδα, σας επαναλαμβάνω, είναι και απρόθυμη, αλλά και ακατάλληλη σε τελική ανάλυση, για να επιβάλλει την νομιμότητα στους χώρους των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για μένα, όπως, η λύση θα ήταν να υπάρχει ειδική πανεπιστημιακή αστυνομία. Όπως και να έχει το πράγμα, κύριε καθηγητά, συμφωνείτε ότι το άσυλο καμιά φορά ουσιαστικά προσφέρει, παρέχει ασυλία στην ασυνδοσία? Αναμφίβολα. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για το και άσυλο. Και παρόλα αυτά το στηρίζεται. Αναμφίβολα, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για το άσυλο. Mm-hmm. Αυτό ισχύει για μια σειρά διατάξεων, για δεκάδες, εκατοντάδες διατάξεις διαφόρων νόμων, οι οποίες μπορούν να τύχουν καταχρηστικής εφαρμογής από διάφορους ενδιαφερόμενους και μη. Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα δεν είναι δηλαδή αν γίνεται κατάχρηση του ασύλου. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να προστατευτεί αποτελεσματικότερα η ακαδημαϊκή ελευθερία και γενικότερα η νομιμότητα μέσα στους χώρους των ΑΕΗ. Έτσι. Mm-hmm. Και βεβαίως με τρόπο ο οποίος να συνάδει προς το Σύνταγμα. Γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο τμήματα του Αριστοτελείου δυστυχώς ή ευτυχώς σε κάποια τμήματα, σε κάποια κυρίως θεολογικής ιδέας, πηγαίνουν και κάνουν κατάληψη άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο. Έχει συμβεί πάμπολες φορές. Εγώ θα σας πω και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ίσως το πιο χαρακτηριστικό. Τις μέρες που περιμέναμε τη Σύνοδο Κορυφής στη Χαλκιδική και την Αντισύνοδο στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά είχε στηθεί στο υπόγειο της Φιλοσοφικής ένα εργοστάσιο, αυτοσχέδιο παραγωγής βομβών Μολότοφ. Συγγνώμη, αλλά το Πανεπιστήμιο είναι το μέρος στο οποίο πηγαίνουν και σπουδάζουν το παιδί σας και το παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Σαφέστατα και πρέπει κάποιος να κάνει κάτι. Σαφέστατα και αυτό το άσυλο, έτσι όπως λειτουργεί, ουσιαστικά δίνει ασυλία στην ασυδοσία, στην παρανομία. Δεν το ξέρω αν συνέβαινε ή δεν συνέβαινε. Σας το λέω ότι συνέβαινε. Αν συνέβαινε, διότι, δεν έχω κανένα λόγο διότι να πήγαμε ταφιασμένος μες στο πανεπιστήμιο τότε. Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Παρακαλώ. Εάν συνέβαινε, όπως σας είπα και πριν, αυτό είναι αυτόφορο κακούργημα. Διότι ο εμπρισμός και πράξεις σχετιζόμενες με τον εμπρισμό, όπως είναι η παρασκευή εμπριστικών μηχανισμών, τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος. Mm-hmm. Δεν είμαι ποινικολόγος βέβαια, από ό,τι ξέρω, τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος. Άρα η αστυνομία θα μπορούσε να μπει χωρίς άδεια του Πρίτανη. Και όμως δεν μπήκε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όχι, δεν μπήκε. Ναι. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι είναι αναποτελεσματικό το να αναθέσεις στην Ελλάς να αστυνομεύει τους πανεπιστημιακούς χώρους. Και θα αποδειχθεί αυτό στην πράξη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ήδη αποδεικνύεται από χθες, σας λέω, διότι πάνω από 200 τμήματα βρίσκονται σε κατάληψη σε όλη την Ελλάδα. Όχι απλώς πουθενά δεν τόλμησε η αστυνομία, ακόμη τουλάχιστον, θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, να επέμβει, αλλά και η Υπουργός Παιδείας απειλεί τους καταληψίες με απώλεια του εξαμήνου και όχι με είσοδο της αστυνομίας. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται περισσότερο για το Θεέ Αθήνα, δεν είναι ρεαλιστικά. Και πάντως υπάρχει, παραλαμβάνω, και πρόβλημα συνταγματικότητας. Πρόβλημα συνταγματικότητας. Στο θέμα του ασύλου υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητας. Ναι, ακριβώς αυτό είπα, ναι, ότι ναι. Για την πλήρη κατάργηση του ασύλου υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητας. Θα μπορούσε να γίνει μια άλλη ρύθμιση. Όχι όμως αυτή η άνευ προϋποθέσεων και όρων κατάργηση. Ναι. Θα θέλετε να μας
πείτε κάτι σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οικονομικά που παίρνει η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τη συνταγματικότητά του. Έχουμε 2-3 λεπτά. Κάτι που θεωρείτε σημαντικό, ορίστε. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια συζήτηση που σίγουρα δεν μπορεί να γίνει σε 2-3 λεπτά. Εκείνο το οποίο θα μπορούσα να σας πω εγώ ως συνταγματολόγος είναι ότι όχι μόνο τα χθεσινά προχθεσινά μέτρα, αλλά γενικότερα το κυβερνητικό εντός εισαγωγικών πρόγραμμα ή μάλλον η ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2010 και μετά, οπότε η Ελλάδα εντάχθηκε στη διαδικασία του μνημονίου, πάσχει από ένα έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Ναι. Διότι, όπως θα θυμάστε ίσως, το κυβερνών κόμμα έτυχε της εμπιστοσύνης και της ψήφου του ελληνικού λαού στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 με το περιβόητο σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν». Δεν ξέρω αν αυτό είχε λεχθεί από αφέλεια ή υποκριτικά. Πολλά έχουν γραφτεί και γι' αυτό. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η λαϊκή εντολή για τέτοιου είδους πολιτική που ακολουθήθηκε από τον Απρίλιο του 2010 και μετά δεν υπάρχει. Ναι. Και μάλιστα θα σας θυμίσω ότι οι εκλογές του Οκτωβρίου 2009 διεξήχθησαν ύστερα από πρόταση της τότε κυβέρνησης προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ακριβώς για ανανέωση της λαϊκής εντολής προς αντιμετώπιση του εθνικού θέματος της οικονομίας. Λοιπόν, η λαϊκή εντολή υπήρξε και ήταν σαφής. Ήταν μια λαϊκή εντολή προς την κατεύθυνση μιας επεκτατικής πολιτικής, όχι μιας πολιτικής λιτότητας και ύφεσης, η οποία ακολουθείται με ολοένα και πιο σκληρό τρόπο από τον Απρίλιο του 2010 και μετά. Άρα λοιπόν, εγώ θα περίμενα τουλάχιστον, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αδύρυτη αναγκαιότητα οικονομική για τη λήψη τέτοιων μέτρων, θα περίμενα τουλάχιστον αυτό να έχει συζητηθεί σε όργανα του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι. Διότι πρόκειται για μια αλλαγή πορείας 180 μοιρών ουσιαστικά. Στην πραγματικότητα αυτό δεν συνέβη. Ήταν μια απόφαση που την πήρε προσωπικά ο Πρωθυπουργός, χωρίς να γίνει συζήτηση ούτε στο Εθνικό Συμβούλιο του κυβερνώντος κόμματος, που είναι το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το καταστατικό του για γενικότερα πολιτικά ζητήματα, ούτε καν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και έκτοτε, μάλιστα, όσοι βουλευτές καταψήφισαν, χωρίς να έχουν προηγουμένως ερωτηθεί, διαγράφηκαν με δήλωση του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ενεργούσε κατά παρερμηνία μιας διατάξεως του κανονισμού της Βουλής, ως εισαγγελέας, ως δικαστής και ως δήμιος ταυτόχρονα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά δεν συνάδουν προς καμία έννοια δημοκρατίας από αυτές που ξέρω εγώ. Έτσι. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να τα ξαναπούμε και να τα ξαναπούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε καθηγητά. Ειλικρινώς, θα ήθελα να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση και όχι μόνο να μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν τις επόμενες ημέρες να βρεθούμε ξανά για να μιλήσουμε για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τιμή μας που σας φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χρυσόγονο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά. Καλός μας φίλος, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Κούβελας. Παρακαλώ.